Το λιμάνι είναι κλειστό εδώ και 3 μέρες από τους εργαζόμενους, που σημαίνει ότι η εταιρεία πληρώνει το τίμημα. Όσο πιο γρήγορα καταλάβει ότι πρέπει να υπογράψει την επιχειρησιακή σύμβαση όπως τη θέλουν οι εργαζόμενοι, η οποία είναι και δίκαια αλλά και σύμφωνα με τις ανάγκες των καιρών. Οι μεταλλουργοί συνάδελφοι στη Χαλκιδική δουλεύουν 400 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, με άθλιες συνθήκες, χωρίς να αναπνέουν καθαρό αέρα, και είχαν το θράσος να τους πούν από 8ωρο να πάνε στο 12ωρο. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να γίνει ούτε μία στο εκατομμύριο. Καλούμε λοιπόν την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός να καθίσει και σήμερα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να υπογράψει την επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση. Επίσης, θέλω να σας πω κάτι πολύ σημαντικό που έγινε με τους μεταλλουργούς Χαλκιδικής, το οποίο ίσως και να πέρασε λίγο απαρατήρητο λόγω των πολλών αγώνων που υπάρχουν. Πριν από μια εβδομάδα, σωματεία της Θεσσαλονίκης έδωσαν στους μεταλλουργούς ένα οικονομικό ποσό για τη στήριξη του αγώνα τους. Οι μεταλλουργοί είπαν ότι προς το παρόν δεν το χρειάζονται και μαζί με άλλα λεφτά από τα ταμεία τους θα τα προσφέρουν στον αγώνα της ΛΑΡΚΟ. Υποκλεινόμαστε στο ήθος τους. Δεν θα τα παρατήσουνε. Θα στυλώσουμε όλοι μαζί τα πόδια. Δεν πρέπει να περάσει. Διότι αν περάσει κάτι τέτοιο θα είναι αρμαγεδόνας για όλη την εργατική τάξη. Πρέπει να υπερασπιστούμε ακόμη σήμερα αυτά που υπερασπιστήκανε πριν πολλά χρόνια οι μεταλλουργοί στη Σέριφο. Το 8ωρο και το υπερασπιστήκαν με το αίμα τους. Οι εργαζόμενοι στη ΛΑΡΚΟ ως μεταλλεργάτες έχουν κάνει αγώνες πολλών ημερών και έχουν κερδίσει. Αυτό το μήνυμα λοιπόν θέλουμε να στείλουμε και στους μεταλλορύχους της Χαλκιδικής να πεισμώσουν όλο το εργατικό κίνημα. Η Ομοσπονδία Μεταλλορύχων και οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ είναι δίπλα τους και θα είναι αρρωγή στην προσπάθειά τους.